Το θέμα της εισήγησή μας είναι η ελληνοορθόδοξη εκπαίδευση στην περιοχή της Κομωτινής κατά την Ύστερη Οθωμανοκρατία. Όταν λέμε Ύστερη Οθωμανοκρατία, θα μιλήσουμε κυρίως από τα μέσα του 19ου αιώνα έως το 1912-13, οπότε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου έληξε η Οθωμανοκρατία στην Θράκη. Εγώ θα διαγράψω το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε όλη αυτή η προσπάθεια των ελληνοορθόδοξων της Θράκης γενικότερα για την ανάπτυξη της εκπαίδευσής τους. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εκείνη την εποχή η Θράκη διοικητικά ανήκε στο βιλαέτη της Αντριανούπολης, το οποίο είχε 6 σατζάκια και ένα από τα σατζάκια ήταν το σατζάκι της Γκιουμουρτζίνας, όπως λέγονταν τότε η Κομωτινή, με τον ομώνυμο καζά της Γκιουμουρτζίνας, και θα πούμε αναλυτικά ποιοι παράγοντες βοηθήσαν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης των Ελληνοορθόδοξων. Πρέπει να τονίσουμε ότι η εκπαίδευση εκείνη την εποχή ήταν κοινοτική, αλλά ήταν καθοριστική η συμβολή του Πατριαρχείου και της Εκκλησίας με τους κατατόπους Μητροπολίτες που στηρίζαν την εκπαιδευτική προσπάθεια των Ελληνοορθόδοξων. Επίσης, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η βοήθεια που έστελνε το νεοσύστατο τότε ακόμα Βασίλειο της Ελλάδας με τις προξενικές του αρχές που υποστήριζε την όλη προσπάθεια. Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιζαν και στήριζαν την εκπαιδευτική αυτή προσπάθεια οι φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι, είτε με έδρα την Κωνσταντινούπολη, είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα της Θράκης. Επίσης και μεμονωμένα υπήρχαν δωρητές και ευεργέτες, οι οποίοι στηρίζαν την όλη αυτή η εκπαιδευτική προσπάθεια. Πρέπει να επισημάνουμε ότι όλη αυτή η εκπαιδευτική προσπάθεια γινόταν σε κάποια συγκυρία κρίσιμη για το έθνος, καθώς υπήρχε ο ελληνοβουλγαρικός ανταγωνισμός. Οι Βούλγαροι προσπαθούσαν και αυτοί να αναπτύξουν ανάλογα εκπαιδευτικά εγχειρήματα, εκπαιδευτικά, ώστε να μπορέσουν αργότερα να διαμορφώσουν συνείδηση στους ντόπιους πληθυσμούς και να διεκδικήσουν πολιτικά και τη Θράκη και τη Μακεδονία βέβαια. Λίγο είχε, η Κομωτινή είχε και την ιδιαιτερότητα ότι είχε και πληθυσμούς πέραν των Τούρκων τότε, των Οθωμανών και των Βουλγάρων, είχε Αρμένους, είχε και Εβραίους. Πώς αυτή υπήρχε σύνθεση, είχαμε δηλαδή σχολεία που να έχουν κοινούς, είχαμε εκπαίδευση, 5 διαφορετικά εκπαιδευτήρια. Με βάση τις μεταρρυθμίσεις που είχαν ξεκινήσει να γίνονται από το 1864, το λεγόμενο Ταλζιμάτ, υπήρχαν τα σχολεία που πήγαιναν τα Ισλαμικά σχολεία, υπήρχαν τα Κοσμικά σχολεία που πηγαίναν οι Τουρκόφωνοι και από εκεί πέρα υπήρχε η Ελληνοορθόδοξη εκπαίδευση και από εκεί και πέρα αν υπήρχε κάποιο Αρμένικο σχολείο, είτε στην Κομωτινή είτε σε οποιοδήποτε άλλο αστικό κέντρο της Θράκης, ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση. Εμείς θα εξετάσουμε εδώ πέρα την ελληνοορθόδοξη προσπάθεια, που βέβαια, όπως είπατε και εσείς, επειδή υπήρχαν και σε αρκετά χωριά υπήρχαν βουλγαρόφωνοι πληθυσμοί, είχε να ανταπεξέλθει και να ανταγωνιστεί και τον βουλγαρικό κίνδυνο.